Εκτός λειτουργίας βρίσκονται από την Κυριακή το βράδυ οι φωτεινοί σηματοδότες της πλατείας Ελευθερίας, με την τεχνική υπηρεσία του Δήμου να δηλώνει αδυναμία να παρέμβει, αφού το πρόβλημα είναι μάλλον αρκετά εξειδικευμένο και οι μόνοι που μπορούν να το αποκαταστήσουν είναι η τεχνική της αναντόχου εταιρείας. Αντίστοιχα κυκλοφοριακά προβλήματα παρατηρήθηκαν τις μέρες αυτές και στην ανατολική είσοδο της πόλης, όπου όμως υπήρξε άμεση παρέμβαση της τεχνικής υπηρεσίας, μιας και η επίλυση του προβλήματος ήταν στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της. Κατά τη διάρκεια του τριημέρου παρουσιάστηκαν προβλήματα. Παρουσιάστηκε και πρόβλημα στην είσοδο από πλευράς Κομωτινής, διασταύρωση Δήμου Κρήτου με λεωφόρου στρατού. Εκεί έκανε επέμβαση άμεση η τεχνική υπηρεσία το τρίμερο. Ήταν ένα θέμα που μπορούσε να αντιμετωπίσει η τεχνική υπηρεσία και το αντιμετώπισε άμεσα. Όντως υπάρχει και μεγάλο πρόβλημα στην πλατεία Ελευθερίας. Τα φανάρια σήμερα δεν λειτουργούν. Υπάρχει όμως πρόβλημα το οποίο είναι πάρα πολύ εξειδικευμένο. Δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει η τεχνική υπηρεσία. Ήδη κοινοποιήσαμε στην ανάδοχο εταιρεία, η οποία έχει ουσιαστικά και τη συντήρηση, την Siemens, να στείλει συνεργείο για να μπορέσει να κάνει κάποια επέμβαση, ούτως ώστε να μην δημιουργείται άλλο πρόβλημα. Και επίσης κοινοποίησαμε το πρόβλημα που υφίσταται οδικά πλέον για το κυκλοφοριακό, την τροχιά. Εκ των πραγμάτων, μας ειδοποίησαν οι άνθρωποι ότι θα κάνουν το καλύτερο δυνατό για να μπορέσουν να έρθουν να κάνουν την επέμβαση, ούτως ώστε να επανέλθει κανονικά το σύστημα κυκλοφορίας στην πλατεία Ελευθερίας. Ό,τι μπορούσε η τεχνική υπηρεσία το έκανε. Από εκεί και πέρα, όταν υπάρχουν εξειδικευμένα αντικείμενα, να τονίσουμε στον κόσμο ότι γίνεται ειδική επέμβαση. Οι οδηγοί πρέπει να είναι προσεκτικοί σε εκείνο το σημείο. Εφόσον κοινοποιείται το ζήτημα, θα πρέπει να προσέχουν ιδιαιτέρως. Υπάρχουν τα stop, υπάρχει η ανάλογη σήμανση, ποιος έχει προτεραιότητα και ποιος δεν έχει προτεραιότητα στο συγκεκριμένο κόμβο. Ποια ήταν η αιτία που προκλήθηκε κάποιο τεχνικό πρόβλημα? Κοιτάξτε, τα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε στην είσοδο ήταν προβλήματα που μπορούσε να λύσει άμεσα τεχνική υπηρεσία, δηλώσαμε, άρα ήταν θέματα εφικτά. Αντιμετωπίσιμα πλευράς τεχνικού προσωπικού Δήμου Ξάνθης. Εδώ είναι εξειδικευμένα, δεν μπορώ να γνωρίζω αυτή τη στιγμή ποιο είναι το πρόβλημα. Ίσως να είναι κάποια πλακέτα, ίσως να είναι κάτι άλλο το οποίο θα δει το εξειδικευμένο συνεργείο. Εφόσον έρθει και κάνει την επέμβαση, θα ξέρουμε και εμείς ποιο ήταν το ζήτημα που είχαμε το πρόβλημα. Οι συγκεκριμένοι σηματοδότες πάνω αναμένεται να μείνουν εκτός λειτουργίας και τις επόμενες μέρες, αφού από την ανάδοχο εταιρεία δεν έχει προσδιοριστεί η μέρα που θα γίνει η διόρθωση της όποιας ζημιάς.